Καλησπέρα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 και το βραδινό μας vlog τυχαία πάλι, γιατί με τυχαία σειρά τα κάνω, ενώ με τη σειρά που έχουν έρθει τα παλιά τα mail, έχει άμεση σχέση με το πρωινό vlog. Θα έλεγα ότι ίσως είναι και μια ευκαιρία να βάλουμε σε πρακτική εφαρμογή αυτά για τα οποία μιλήσαμε στο πρωινό vlog για αυτούς που μας φτύνουν και εμείς κολλάμε για την ψυχολογική διάσταση που βρίσκεται πίσω από το φαινομενο φτημα φτύμα-κόλλημα. Μένω σε μια κατάσταση που με ευθύρει και δεν ξέρω πώς να σταματήσω. Έχει βάλει η ίδια η φίλη τίτλος στην το... επιστολή της. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα αγάπη μου. Συγχαρητήρια για το κανάλι σας. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ συστηματικά τα βίντεο σας και μου φαίνονται εξαιρετικά βοηθητικά. Μακάρι κορί σας γράφω για να μοιραστώ μαζί σας αυτό που απασχολεί το μυαλό μου τους τελευταίους 8 μήνες. Είμαι κοπέλα ηλικίας 22 ετών και μένω σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο τα τελευταία 4 χρόνια μόνη μου. Στο παρελθόν είχα μια σχέση για 2,5 χρόνια από την οποία σχέση χώρισα πριν 1,5 χρόνο. Πριν 8 μήνες γνώρισα κάποιον, ας τον ονομάσουμε πρόσωπο Α, από κοινή παρέα στην ηλικία μου. Συγκεκριμένα, εκείνος επεδίωξε να γίνει συγκεκριμένη συνάντηση με την κοινή μας παρέα, γιατί με είχε δει στο παρελθόν και του είχα κινήσει το ενδιαφέρον. Και του είχα κινήσει το ενδιαφέρον. Εγώ όμως δεν ήξερα ότι ήταν κανονισμένο και θεώρησα ότι ήταν τυχαίο το ότι ήταν μαζί μας εκείνο το βράδυ. Άρα αυτό είχε δει μια άλλη φορά, του άρεσε. και είπε στην παρέα κανονίστε μια έξοδο να είμαι και εγώ εκεί, να είναι και αυτή που μου αρέσει, να παιχτεί κάτι. Το βράδυ που, ξεκι... που γνωριστήκαμε ξεκίνησε να μου πιάνει συζήτηση αλλά ήταν αρκετά διακριτικός και δεν με έφερε καθόλου σε δύσκολη θέση. Εγώ δεν έδινα πολύ σημασία γιατί δεν μου είχε κινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον κάποια στιγμή. Αλλά και επειδή δεν είχα απόλυτα εκεί τον νου μου, επειδή ένα άλλο πρόσωπο μου έστελνε μηνύματα πως θέλει να με συναντήσει. Το πρόσωπο που μου έστελνε μηνύματα ας το ονομάσουμε πρόσωπο Β, το γνώριζα πολύ λίγο καιρό, δεν με ενδιέφερε ερωτικά καθόλου, αλλά το εκτιμούσα πολύ σαν άνθρωπο. Εκείνο το βράδυ ξεκαθάρισα στο πρόσωπο Β ότι δεν το βλέπω ερωτικά, γι' αυτό μιλούσα και μαζί του και όντω τελείωσε εκεί και δεν με ξανενόχλησε. Άρα εσεί, εκείνη την έξοδο την πρώτη που βγήκατε, δεν έδωσε και πολύ σημασία στην αρχή τη εξόδου σε αυτό που σε φλέρταρε διακριτικά, επειδή είχε στο μυαλό σου στα μηνύματα που με κάποιον άλλο του ξεκαθάρισε του άλλου ότι δεν θε να βρεθεί. Αλλά το πρόσωπο Α κατάλαβε ότι κάτι άλλο υπήρχε και σταμάτησε να μου μιλάει τελείω εκείνο το βράδυ. Την επόμενη μέρα μου έστειλε μήνυμα. Εγώ ήμουν ενοχλημένη από την στάση του, γιατί θεώρησα παράλογο το να θυμώνει μαζί μου για κάτι τέτοιο χωρί να με ξέρει και χωρί να έχουμε κάτι. Πήγαμε με την παρέα μα όλοι μαζί για καφέ και προσπάθησα να μην δείξω τον εκνευρισμό μου και να μην ασχοληθώ. Δηλαδή εσύ από την αρχή ε, κρατούσες άμυνα και δεν ήσουν και ιδιαίτερα ξεκάθαρη μαζί του. Όχι ότι αυτός ήταν ή είναι. Αφού επέστρεψα στην πόλη μου, συνέχισε να μου στέλνει μηνύματα καθημερινά και μιλούσαμε όλη μέρα. Άρα αυτό ζει σε άλλη πόλη, ζητούσε σε άλλη πόλη. Προφανώ πήγατε εκδρομή εκεί πέρα, γνωριστήκατε. Μέσα από τι συζητήσει μα, άρχισα πολύ γρήγορα να τον βλέπω αλλιώ. Μου άρεσε το χιούμορ του, ο τρόπο που με προσέγγισε στην πορεία. Και μου άρεσε και εμφανισιακά. Μέσα σε 20 ημέρες ήρθε δυο φορές στην πόλη μου για να με δει και να βγούμε, να γνωριστούμε καλύτερα και να περάσουμε χρόνο μαζί. Μου είπε ότι ήθελε να είμαστε μαζί και εγώ δέκτηκα γιατί μου άρεσε αρκετά. Στη, στέ, στη, σχέση αυτή όμως αναγνωρίζω ότι έγιναν κάποια λάθη από τη δική μου πλευρά. Ήμουν πολύ συγκρατημένη επειδή είχα πληγωθεί στο παρελθόν και δεν του έδινα το περιθώριο να αισθάνεται ασφάλεια μαζί μου. Ήμουν αρκετά παγωμένη και δεν εκδηλωνόμουν καθόλου. Μου είχε πετάξει κιόλα κάποιε φορέ τη σπόντα ότι με θεωρεί player μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά δεν είχα απαντήσει τίποτα. Γιατί δεν απάντησε. Ήταν η χρυσή σου ευκαιρία να απαντήσει. Θα μπορούσε να το ρωτήσει, γιατί με θεωρεί player. Έχω κάνει κάτι το οποίο σου έχει δώσει την ένδειξη ότι μπορεί να είμαι player και αυτός θα σου έλεγε το πρώτο βράδυ που γνωριστήκαμε δεν μου έδινε σημασία και μιλούσε τα μηνύματα προφανώ με κάποιον άλλον άνδρα. Και τότε θα μπορούσε εσύ να το εξηγήσει ότι ναι, πρωτού γνωριστούμε, μηνυματούσαμε κάποιον ο οποίο δεν με ενδιαφέρει ερωτικά. Και μάλιστα εκείνο το βράδυ του το είπα ότι δεν με ενδιαφέρει ερωτικά, γιατί έβλεπε ότι ξεκινούσε κάτι μεταξύ μα. Σου, σου δόθηκε ευκαιρία να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, όμω δεν την έπιασε. Ό,τι ευκαιρία μα δίνεται για υγιή και ειλικρινή και αληθινή επικοινωνία μέσα σε μια σχέση, την αρπάζουμε. Ξέρει πόσε γυναίκε και πόσε άντρε έχει που παρακαλούν να δοθεί ευκαιρία για ειλικρινή επικοινωνία μέσα στη σχέση του και δεν δίνεται από το άλλο πρόσωπο. Άρα, αν, κάποιο μα, αν ο σύντροφό μα μας πετάξει κάποιο υπονοούμενο, έστω και στα αστείο, το συζητάμε. Τι εννοεί. Ε, ε, υπήρξε ποτέ κάποια συμπεριφορά δική μου η οποία να σε έκανε να σκεφτεί ότι μπορεί να είμαι παίχτρια, ότι μπορεί να είμαι player. Για πε μου, να σου εξηγήσω. Ένιωθω ότι ζήλευε κάποιες φορές, αλλά ποτέ δεν παραδέχτηκε κάτι, δεν είπε τίποτα και φυσικά ούτε εγώ. Άρα παίζεται τον εγωισμό του εγωισμού. Δηλαδή τον ένιωθες ότι ζήλευε, αλλά δεν παραδεχόταν ότι ζήλευε. Όταν ζηλεύουμε είναι πολύ καλή ιδέα να πούμε στο τέρι μας, ζήλεψα που έκανες αυτό ή που νόμισα πως έκανες το άλλο. Για να δώσουμε και στο τέρι μας την ευκαιρία πρώτα απ' όλα να νιώσει όμορφα ότι το θέλουμε και γι' αυτό το ζηλεύουμε, Είπαμε, άλλο η ζήλια που είναι υγιέ συνέστημα, και άλλο η που είναι αρνητικό συνέστημα. Και επίση ε, μα δίνεται και ευκαιρία να πάρουμε μια εξήγηση από το τέρι μα, γιατί πολλέ φορέ ζηλεύουμε χωρί λόγο. Δηλαδή νομίζουμε ότι μα απαντάει το τέρι μα, ή δεν είναι πιστό, ή φλερτάρει δεξιά και αριστερά, ενώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Άρχισε να είναι και αυτό λίγο πιο απόμακρο και αυτό με πείραξε. Προσπάθησα να συζητήσω μαζί του γιατί συνειδητοποίησα ότι έχω μερίδιο ευθύνη στη συμπεριφορά του. Αλλά η συζήτηση, δεν έβγαλε, η συζήτηση μας δεν έβγαλε κάπου. Φάνηκε να λέει έμμεσα ότι έχει παράπονα από τη συμπεριφορά μου... Αλλά το κλίμα μεταξύ μα δεν άλλαξε καθόλου. Συζητήστε ανοιχτά, βγάλτε τα όλα πάνω στο τραπέζι, πείτε τι αλήθειε σα, για να είναι ξεκαθαριστικέ οι συζήτησει σα. Επικοινωνιακέ, ουσιαστικά ξεκαθαριστικέ, μην μιλάτε απλώ για να βάζετε περισσότερα τραύματα ένα στον άλλο. Μπορεί μια συζήτηση να είναι σκληρή, να λέγονται αλήθειε που δεν αρέσουν, αλλά άνεμα είναι αληθινή, να βοηθήσει στο να επιληθούν κάποια προβλήματα. Μία συζήτηση απ' την άλλη μπορεί να είναι πιο ευγενική, μπορεί να είναι πιο μαζεμένη, αλλά στην ουσία να είναι ακόμα πιο σκληρή, γιατί ενώ θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε την αλήθεια μας, επιλέγουμε να ρίχνουμε σπόντες ο ένας στον άλλο, να κάνουμε ο ένας στον άλλο να νιώθει ασφαλής και να χειροτερεύουμε τη σχέση μας αντί να την καλυτερεύουμε. Και μια μέρα, έχοντας μια μισή μήνα σχέσης, του είπα να χωρίσουμε. Στην πορεία άρχισα να το σκέφτομαι συνέχεια και κατάλαβα ότι ευθύνομαι σε μεγάλο βαθμό για το τι συνέβη και αποφάσισα να του μιλήσω. Του έστειλα μήνυμα λοιπόν να επικοινωνήσει μαζί μου όποτε μπορεί, μου είπε εντάξει αλλά δεν μου έστειλε. Περίμενα μια εβδομάδα και αποφάσισα να στείλω ένα μήνυμα και να πω αυτά που ήθελα. Ζήτησα συγγνώμη για ό,τι ευθυνόμουν εγώ και του είπα ότι τον σκέφτομαι. Το διάβασε και δεν απάντησε. Κρατούσε μούτρο ο τύπος. Στεναχωρήθηκα πολύ γιατί ένιωσα ότι ανοίχτηκα και με άφησε να νιώθω γυμνή και εκτεθειμένη κατά κάποιο τρόπο. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Του το είπε ότι σε πλήγωσε πολύ. Του έγραψε πίσω ένα μήνυμα για το οποίο έχει περάσει μια μέρα, έχει διαβάσει το μήνυμά μου και δεν απάντησε κάτι και νιώθω εκτεθειμένη, νιώθω ότι έχω, ε, είμαι ευάλωτη απέναντί σου. Σε παρακαλώ, πε μου κάτι. Επικοινώνησε μαζί μου. Δεν το έκανε αυτό. Συνέχισα να το σκέφτομαι περισσότερο ξεκίνησε να μου στέλνει και πάλι μηνύματα. Μιλούσαμε όχι καθημερινά. Δηλαδή αυτό δεν κάθισε να συζητήσει το θέμα. Το είναι καλό σημάδι. Και υπήρχε ένα κλίμα που μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγονταν αρκετά υπονοούμενα. Αυτή η κατάσταση όμω με στενοχωρούσε γιατί συνήθιζε να μην απαντάει στο τελευταίο μήνυμα. Γιατί συνέχιζε, μάλλον, να μην απαντάει στο τελευταίο μήνυμα. Α, συνήθιζε. Α, γιατί συνήθιζε να μην απαντάει στο τελευταίο μήνυμα και εγώ να μένω με το κινητό στο χέρι να περιμένω. Αποφάσισα ότι εφόσον τα πράγματα ήρθαν έτσι, πρέπει να το ξεχάσω και να μην ασχοληθώ παραπάνω. Μετά από κάποιο διάστημα, βγήκα ραντεβού με κάποιον που γνώρισα και εντελώ συμπτωματικά, μα είδε το πρόσωπο Α και με κοίταζε αρκετά έντονα. Σταμάτησε να μου στέλνει για περίπου 20 μέρες. Με τον καινούριο δεν εξελίχθηκε πουθενά γιατί δεν ένιωθα συναισθηματικά έτοιμη να προχωρήσω. Πώ να είσαι έτοιμη, Αυτά και στην όλα. Ξεκίνησε να μου ξαναστέλνει πάλι στο ίδιο ύφο τι συζητήσει μα και ήρθε δύο-τρει φορέ σε μέρη που ήξερε ότι θα ήμουν και μου έστειλε μήνυμα. Έχοντα πλέον φτάσει στο τέλο του καλοκαιριού, αυτό που σκέφτομαι είναι το εξή. Είναι ένα άτομο που πολύ πιθανόν να έχω κολλήσει μαζί του επειδή ένιωσε ότι με απέρριψε και στην πραγματικότητα δεν πρόλαβα εγώ προσωπικά να δεθώ τόσο πολύ μαζί του ώστε να μου συμβαίνει αυτό που έρωτα. Είναι πολύ έγκυρο ο συλλογισμό σου. Σκεφτόμουν ότι τον θέλω με έναν τρόπο εγωιστικό και ήθελα να σταματήσω να είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό που εισέπραξα από αυτόν μετά το χωρισμό μα είναι ότι προσπαθεί να με τιμωρήσει εντό αγωγικών για τη συμπεριφορά μου και ότι προσπαθεί με μανία να με πληγώσει με προσπιτή διαφορία. Με προσπιτή αδιαφορία. Σκέφτηκα πω όποιο και αν είναι το γιατί, το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ είμαι στενοχωρημένη και πρέπει να φύγω από αυτό το παιχνίδι. Σταμάτησα να στέλνω και να έστελνε απαντούσα τυπικά και ευγενικά, χωρί να δίνω περιθώρια συζήτηση. Ακόμα και τώρα μου στέλνει. Ξέρει ότι βρίσκομαι στο εξωτερικό, αλλά διατηρεί συχνή επικοινωνία μαζί μου και πάντοτε στέλνει αυτό. Με ρώτησε αν έχω βρει κάποιον άλλον, αλλά δεν απάντησα καθόλου στο μήνυμα. Έλα, κορί, δεν απαντά, δεν μιλά, σταματήστε να είσαστε με το στόμα κλειστό. Ανοίξτε το στόμα σας, μιλήστε, επικοινωνήστε, ξεκαθαρίστε τις σχέσεις σας, ξεμπλέξτε πιο νωρί. Μην ταλαιπωρείτε τον εαυτό σας. Επίσης ρώτησε την κοινή μας φίλη τι κάνω αν βρίσκομαι σε σχέση αυτό το διάστημα και τη ρώτησε την άποψη, την άποψη της για ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμή μεταξύ μας. Και του είπε ότι δεν θέλει να πάρει θέση και ότι δεν μπορεί να του δώσει καμία πληροφορία από αυτές που ενδιαφέρεται να μάθει. Στο τελευταίο μήνυμα που μου έστειλε, προσπάθησε να μου πάει τη συζήτηση στο ερωτικό κομμάτι, αλλά του είπα πω δεν έχει σημασία τώρα πια. Προσπάθησε ακριβώ το ίδιο δεύτερη φορά και η απάντηση μου ήταν η ίδια. Τι να κάνω, Τον θέλω πολύ, Να πα σε ψυχολόγο. Δεν ξέρω γιατί τον θέλω, Γιατί τον σκέφτομαι τόσο πολύ. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να βγει πουθενά, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία και ότι φταίμε και οι δύο που καταλήξαμε έτσι, βάζοντα πάνω απ' όλα τον εγωισμό. Βάζοντα τον εγωισμό, βάζοντα το φόβο, μήπω πληγωθείτε, την έγνοια, μήπω πληγωθείτε και την ανάγκη να διατηρήσετε μια φασάτ, μια εικόνα, μια εξωτερική εικόνα, μια βιτρίνα καλή. Θέλω να πω πω στου υπόλοιπου τομεί τη ζωή μου δεν επηρεάζουμε καθόλου από αυτό και είμαι πολύ ικανοποιημένη και χαρούμενη που πετυχαίνω του στόχου μου. Και θέτω καινούριου με σκοπό την εξέλιξη, με επηρεάζει μόνο στο τομέα των ερωτικών μου. Επίση δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο, αλλά ξέρω πω όλο αυτό το διάστημα είναι ελεύθερο. Περιμένω με ανυπομονησία τη συμβουλή σα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σα. Πώ τα έμπλεξε έτσι, Πώ τα μπλέξατε έτσι, Τα κάνετε όλα. Μπου, ένα κουβάρι. Ένα κουβάρι. Δεν νομίζω να είσαι πραγματικά ερωτευμένη με αυτόν τον άνθρωπο δεν νομίζω να τον αγαπάς ερωτικά. Έχεις μπει σε μια διαδικασία να αποδείξεις σε αυτόν τον άνθρωπο πως είσαι αξιαγάπητη. Έχεις κάνει λάθη και εσύ, έχει κάνει και αυτός λάθη. Προφανώς και οι δυο έχετε το ίδιο θέμα. Κολλάτε με αυτόν που σας φτύνει. Στο πρωινό vlog, το θεωρητικό, έχω εξηγήσει γιατί κάποιοι άνθρωποι κολλάνε με αυτούς που τους φτύνουν. Και έχω πει στο πρωινό και το λέω και τώρα στο βραδινό, ότι η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεκαθαρίσεις τα θέματά σου, να δεις τι τραυματικές εμπειρίες έχεις από την ανατροφή σου, να επιλύσεις τα ψυχικά τραύματα που σου έχει αφήσει η μη υγιή συνδεσιμότητα και να μάθεις να διδαχτείς μέσα από τη ψυχοθεραπεία στη ζωή σου να είσαι ευθύ, ίσα, να σταματήσει να παίζει παιχνιδάκια στι ερωτικέ σχέσει. Βέβαια, είσαι πάρα πολύ μικρή, είσαι μόλι 22 ετών. Ακόμη είσαι σε μια ηλικία εφηβεία που το μυαλό σου εξελίσσεται. Μεγαλώνει, οριμάζει. Το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό σε 2-3 χρόνια να μπορεί να έχει αυθεντική επικοινωνία με τον εαυτό σου πρώτα και με τον όποιον άνθρωπο σχετίζεσαι έπειτα. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν έχεις κάνει και κάτι τραγικό, όμως ταλαιπωρείς χωρί λόγο. Τα πράγματα, κορίτσι μου, είναι πάρα πολύ απλά. Είτε γουστάρουμε κάποιον, είτε δεν το γουστάρουμε. Είτε μα γουστάρει, είτε δεν μα γουστάρει. Είτε είμαστε μαζόχε και έχουμε την ανάγκη να παίζουμε μαζοχιστικά, ταλαιπωρητικά παιχνιδάκια, όπω αυτά που παίζετε εσύ και αυτό ο τύπο Α, ή δεν είμαστε μαζόχε, ξεκαθαρίζουμε τι υποθέσει μα, αφήνουμε το μυαλό μα καθαρό για να εστιαστούμε ουσιαστικά σε αυτά που μα ενδιαφέρουν. Λε ότι δεν επηρεάζονται. οι υπόλοιποι τομεί στη ζωή σου από αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί όμω να γνωρίζει αν είχε clean slate. Αν ήταν εντελώ καθαρό το μυαλό σου και δεν είχε καμιά έγνοια για αυτό το παιχνίδι γάτα και ποντικού που παίζει με αυτόν τον τύπο, πώ θα μπορούσε να εξελιχθεί καλύτερα στην προσωπική σου ζωή και την επαγγελματική σου ζωή, και όχι μόνο. Ε, και να μην θεωρείς ότι μόνο τα ερωτικά σου επηρεάζονται. Η ταλαιπωρία αυτή δεν υπάρχει λόγο να την έχει. Η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία. Καλό βράδυ σε όλους.